πιστεύετε ότι θα γίνει στην Ευρώπη και αυτές τις ημέρες που είναι για τον προϋπολογισμό, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά και για τη Δευτέρα που αναμένεται εκεί να κριθεί η τύχη της Ελλάδος σε σχέση με τη δόση και με όλα αυτά? Τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε τοποθετηθεί για το ρόλο που παίζουν οι ισχυροί της Ευρώπης και πρέπει να διαχωρίσουμε κάτι. Άλλο οι ευρωπαϊκοί λαοί, ειδικά του Ευρωπαϊκού Νότου, και άλλο οι κυβερνήσεις, οι οποίες σήμερα είναι ισχυρές, και όταν μιλάμε για ισχυρές κυβερνήσεις βασικά μιλάμε για μια Γερμανία η οποία σκληραίνει τη στάση της συνεχώς απέναντι σε μια χώρα που έχει μια γεωστρατηγική θέση και μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλουν να την ισοπεδώσουν. Ήδη έχουμε χάσει ένα κομμάτι της εθνικής μας κυριαρχίας. Αν συνεχίσουν αυτή την πολιτική πατώντας ένα χρέος που είναι αμφισβητήσιμο και με τον τρόπο που γίνεται και με τον τρόπο που παρουσιάζεται, σίγουρα δεν υπάρχει πάτος σε αυτό το βαρέλι. Εμείς αυτό που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε, και βέβαια εν ώψη και τη συζήτηση που έρχεται την Πέμπτη στη Βουλή της Εξεταστικής, που έχουμε καταθέσει ως ΣΥΡΙΖΑ Νοτικό Κοινωνικό Μέτωπο για το πρώτο μνημόνιο, για την είσοδό μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στον εναγκαλισμό των ισχυρών της Ευρώπης με την Τρόικα και όλο αυτό που συμβαίνει, αυτό που πνίγει, η δουλειά που πνίγει τη χώρα μας αλλά και τον κάθε πολίτη, ειδικά των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων, που και αυτά σήμερα δεν υπάρχουν τα μεσαία στρώματα, λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη πολιτική, μια ανατροπή αυτής της νεοφιλελεύθερης λέλαπας. Τώρα, αυτοί θα συνεχίσουν, βεβαίως κύριε Βασιλιάδη, το καταλαβαίνετε, και κύριε Τσαουσίδη, καταλαβαίνετε ότι θα συνεχίσουν να εκφοβίζουν και να τρομοκρατούν τον κόσμο. Και θέλω να σας θυμίσω ότι για τις δεύτερες εκλογές λέγανε ότι αν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα στις 18 Ιούνιου δεν θα πάρουμε τη δόση. Νομίζω είμαστε στα τέλη σχεδόν του Νοέμβρη. Η δόση δεν εμφανίζεται, άρα μπορούσαμε να τη βγάλουμε, αλλά με μια άλλη πολιτική που θα προτάξει πρώτα απ' όλα τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας και κατόπιν να δούμε τους δανειστές, το χρέος και ποιο είναι αυτό που πρέπει να πληρώσουμε και αν πρέπει να το πληρώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.